Λοιπόν, πώ να μετατρέψει ολοκληρωτικά το σώμα σου και τη ζωή σου σε 90 μέρε χρησιμοποιώντα την καλιστενική. Θα καλύψουμε σε μία βιντεάρα σε μορφή παρουσίαση όλα όσα χρειάζεται κάποιο για να μπορέσει πραγματικά να πάρει πίσω έλεγχο, να ξέρει ακριβώ τι κάνει, για ποιο λόγο το κάνει, πώ να το κάνει και ποιοι παράμετροι είναι οι πιο σημαντικοί ώστε να έχουμε ένα παραγωγικό και efficient αποτελεσματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα καλύψουμε για ποιο λόγο θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αν δεν ξέρουμε το γιατί πίσω από κάτι, δεν πρόκειται να σηκωθούμε και να ξεπεράσουμε όλες τις κακοχίες, τα εμπόδια και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε στο δρόμο μας. Θα μπούμε σε βάθος ως προς το ποια είναι η αυτοεικόνα που κρατάει ο καθένας για τον εαυτό του, πώς αυτό τον ενδυναμώνει και πώς πάρα πολλές φορές τον σαμποτάρει, τον εμποδίζει από το να πετύχει αυτό που έχει πραγματική σημασία για εκείνον και θα μάθουμε τι είναι ακριβώς και πώς να το αλλάξουμε. Θα περάσουμε σε ένα πρωτόκολλο προπόνηση, διατροφή, ύπνο και πώ να ζούμε ένα δραστήριο, δυναμικό τρόπο ζωής που να είναι πολύ πιο κοντά στο ανθρώπινο δυναμικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το γιατί. Αν δεν απαντήσουμε για οποιονδήποτε στόχο, για ποιο λόγο είναι σημαντικό για εμά και δεν συνδεθούμε συναισθηματικά με το πόσο όμορφα θα μα κάνει να νιώσει όλα τα αποτελέσματα που θα φέρει στη ζωή μα πόσο θα μας κάνει χρήσιμος για τον εαυτό μας και τους υπόλοιπους γύρω μας και πόσο ωραία θα μας κάνει να νιώθει σε πόσους άλλους τομείς της ζωής μας είναι σαν να κάνουμε τη μισή δουλειά και μπορείς να χτυπιέσεις την προπόνηση, να κάνεις χίλια δύο πράγματα όμως δεν πρόκειται να έχει την ίδια ικανοποίηση, το ίδιο αποτέλεσμα και δεν θα διαρκέσει τη ζωή σου αν δεν μπορείς να πατήσεις το γιατί οπότε γιατί αυτός ο στόχος είναι σημαντικός για, για σένα ή ακόμα καλύτερα για ποιον λόγο. Καθώ όταν μιλάμε και λέμε γιατί, συνήθω ανασύρουμε δικαιολογίε. Να γιατί ε, καμία κοπέλα δεν μου αρέσει και πιστεύω αν φτιάξω σώμα να έχω ε, πιο πολύ επιτυχία. Ενώ αν πει για ποιο λόγο, είναι γιατί ο λόγο που θα ανασύρει θα είναι πολύ πιο κοντά σε σένα προσωπικά και όχι δικαιολογίε για άλλου. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό για σένα. Θα αυξήσει την υγεία σου, την ενέργειά σου με την ημέρα, τη λυπητό σου, την ενδυνάμωση της εικόνας που κρατάς για τον αυτό σου, δίνοντας σου αυτοπεποίθηση με το να γίνεις ένας άντρα και ένας άνθρωπος που κρατάει το λόγο του, αυτό που σκέφτεται, γράφει, λέει, το πράττει κιόλας και είναι μια ευθεία γραμμή το ένα με το άλλο και δεν υπάρχει ε, κάποια ε, στέρηση ή τέλο πάντων δεν βγαίνει από το δρόμο αυτόν. Ποια είναι η αξία που θα προσφέρει αυτή η αλλαγή στη ζωή σου. Πόση αξία θα φέρει το να είσαι το άτομο το οποίο εμφανίζεται καθημερινά για την υγεία του, για το σώμα του, στην προπόνησή του για να καλυτερεύσει και να δουλέψει τον εαυτό σου και να βελτιώσει άλλου τομεί στη ζωή του. Πώς μπορεί αυτή η αλλαγή να βελτιώσει τη ζωή σου, Πώ μπορεί το ξαφνικά να αλλάξει η σωματοδομή σου, να χάσει περιτά κιλά, να, να κάνει πειθαρχημένα προπόνηση και να ξεπερνά όρια που πριν νόμιζες ότι ήταν αδύνατα. Να μάθεις πράγματα που νόμιζες ότι δεν ήταν για σένα, γιατί δεν πίστευες ότι ήταν εφικτό για σένα. Τι θα γίνει όταν δώσεις έγκριση και το ελεύθερο στον εαυτό σου να δράσει διαφορετικά και να φέρει διαφορετικά αποτελέσματα στη ζωή του. Πόσα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν και να γίνουν καλύτερα. Και μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι επιφανειακό όπως η αλλαγή της σωματοδομής, όμως ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο ότι με το να αλλάξουμε μια εικόνα εξωτερική, η πράξη, οι αρετές, το ήθος και ο χαρακτήρας που θα ακολουθήσει μαζί με αυτή την αλλαγή είναι που θα φέρει τεράστιες αλλαγές και ορμητικότητα αλλαγών και πράξεων σε πάρα πολλούς άλλους τομείς της ζωής μας. Πώς φαντάζεσαι αν ήταν να αφήσει τον ελε... αυτό ελεύθερο να δει, να ακούσει και να νιώσει Πώς είναι να έχεις ήδη πετύχει το στόχο σου αυτή τη στιγμή που με βλέπεις σε αυτό το βίντεο, με ακούς που σου μιλάω και φαντάζεσαι και σκέφτεσαι. Πώς θα νιώθεις στο σώμα σου, ξυπνώντας κάθε μέρα, βλέποντας τον καθρέφτη κάτι το οποίο σε κάνει περήφανο. Πώς θα σε κάνει να νιώθεις το να μπορείς να κάνεις δεξιότητες και πράγματα με το σώμα σου, τα οποία μέχρι τώρα μονάχα τα και τα ζήλευες από άλλους ή σε ενέπνεαν βλέποντάς τα σε άλλους όμως δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ακόμα προσεγγίσιμο για τον αυτό σου. Τι θα γίνει αν, τι θα γίνει όταν. Αυτό που κάνουμε εδώ, η απάντηση στο γιατί, είναι η μισή δουλειά. Είναι η μισή επιτυχία οποιαδήποτε στόχο. Οπότε κάτσε και γράψε λεπτομερώς και απάντησε λεπτομερώς στην κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Κάνε μια βόλτα και συλλογήσου πάνω σε αυτά τα πράγματα και να είσαι σίγουρος ότι... Αυτή η επένδυση του χρόνου θα σου φέρει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα και επιστροφή ενέργειας για την αφοσίωσή σου στον εαυτό σου. Αν θες κάτι έξω από σένα, θα το πάρεις κάνοντας δουλειά μέσα σε σένα. Λοιπόν, η αυτοικόνα, το προσωπικό attitude, ο τρόπος που αντιδράς στη ζωή, αλλά που συνειδητά και όλας υπάρχει στη ζωή. Τι είναι? Η αυτοεικόνα είναι ένα σύνολο συμπεριφορών, πιστεύω, αξιών και συνηθιών. Είναι αυτό το οποίο όταν βλέπεις τον καθρέφτη, δημιουργείς για τον αυτό σου. Βλέπεις τον αυτό στον καθρέφτη ως ένα φυσικό σώμα, όμως παράλληλα δημιουργείς μια εσωτερική εικόνα για τον αυτό σου, από την οποία βιώνεις την πραγματικότητά σου. Πάρα πολλέ φορές όταν έχεις μια αυτοεικόνα η οποία είναι ενδυναμωτική, σε αυθονία υπάρχει αυτοπεποίθηση, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σταθεί στο δρόμο σου ως εμπόδιο. Καθώς υπάρχει το γνώθης αυτόν, το πιστεύω στον εαυτό σου, καθώς έχεις αποδείξει βιωματικά μέσα από πράξεις και εμπειρίες την ικανότητά σου να φέρεις ορισμένα αποτελέσματα στη ζωή σου. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ πέρα πόσο σημαντικό είναι, καθώς αν ξεκινήσεις Κάνει γυμναστική τρει-τέσσερι φορέ τη βδομάδα, πειθαρχημένα, βελτιώνει, προοδεύει, αλλάζει τη σωματοδομή σου, μαθαίνει κοινού δεξιότητε, γίνεσαι κομμάτια. Όμω η αυτοεικόνα σου δεν έχει αλλάξει. Παρόλο που έχει αλλάξει η εικόνα που βλέπει στον καθρέφτη, η εικόνα που βλέπει εσωτερικά για τον εαυτό σου, ακόμα επαναλαμβάνει τον ιστορικό σου διάλογο ότι δεν είσαι αρκετό, δεν αξίζει αγάπη, δεν έχει την ικανότητα να φέρει άξια αποτελέσματα. Δεν σου αξίζει να βγάλει περισσότερα χρήματα, να έχει επιτυχία, να έχει μια όμορφη δραστήρια ζωή. Αν όλα αυτά τα πράγματα πρώτον δεν τα παρατηρήσει να γίνουν συνειδητά, δεύτερον κατανοήσει για ποιο λόγο έχουν δημιουργηθεί και με την κατανόηση μπορεί και να τα αλλάξει, να τα καταστρέψει, να τα, τα διορθώσει. Και μετά το, ο τέταρτο παράγοντα είναι όλη αυτή η ενέργεια που απελευθερώνεται από όλες αυτές τις περιοριστικές περιπτήσεις που κρατούσε για τον εαυτό σου, γίνεται μετατροπή και διοχετεύεται σε άλλους τομείς της ζωής σου και ξαφνικά μπορείς να χτίσεις την επιχείρηση που θες. Μπορείς να αποκτήσεις τις δημόσιες που σε ενδιαφέρουν, την ερωτική σύντροφο, τις δραστηριότητες, τις περιπέτειες που θες να, να κάνεις τον εαυτό σου. Για όλα Είσαι υπεύθυνος. Ό,τι ζεις σήμερα είναι η ζωή που επέλεξες μέσα από τις πράξεις που έπραξες και τις αντιδράσεις που εσύ υποσυνείδητα ή συνειδητά αποφάσισες να έχεις και η στάση που έχεις στη ζωή απέναντι. Οπότε δεν είναι μόνο να χτίσουμε το σώμα εδώ, είναι να χτίσουμε το attitude του νικητή, του πολεμιστή, ο οποίος βλέπει μια συγκυρία, του έρχεται μια εμπειρία και έχει τη δύναμη της επιλογής. Δεν ζεις στον νόμο του τυχαίο μπορεί να βάλει και να διοχετεύσει κάθε εμπειρία ως ένα μάθημα, ρωτώντα τι έχω να μάθω από αυτό. Ποιο είναι το θετικό αυτής της πράξης, αυτής της εμπειρίας, αυτής της συνάντησης. Τι μπορώ να πάρω, πώς γίνομαι καλύτερος μέσα από αυτό. Και ή βλέπεις αυτό που παίρνεις από αυτό ή αλλάζει αυτό που κάνεις επειδή είναι κάτι το οποίο βλέπεις μετά από συλλογισμό ότι δεν σου ταιριάζει, δεν σου κάνει. Και όλο αυτό θα σε βάλει σε μια υψηλή δόνηση, μια υψηλή συχνότητα εαυτού, καθώς δουλεύεις και παρατηρείς τον εαυτό σου. Δουλεύεις και αναγνωρίζεις το ιστορικό σου μάτι, το οποίο μπορεί να παρατηρήσει τον ιστορικό σου διάλογο, τη σκέψη, τη πράξη, τη συμπεριφορά, αντί να δουλεύεις σαν ένα ρομποτάκι το οποίο απλά κυλάει μέσα από τη ζωή και αντιδράει σε κάθε ερέθισμα το, από το, το οποίο λαμβάνει. Μπορούμε να μπούμε σε τεράστιο βάθος εδώ πέρα, όμως αυτό είναι η ουσία. Ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να σου δώσω καθαρά, πρακτικά βήματα τα οποία μπορείς να ακολουθήσεις και με 100% επιτυχία και αυτοπεποίθηση θα σου φέρουν το αποτέλεσμα το οποίο αναζητείς αν κάτσεις και βάλεις στη δουλειά ε, των πραγμάτων που μοιράζουμε σε αυτό το βίντεο. Πάρα πάρα πολύ σημαντική είπε ότι δύο παράγοντε Πάμε λίγο στην προπόνηση. Ωραία. Προπόνηση. Λοιπόν, ας πάρουμε τη, την ανάπτυξη δύναμης. Καθώς αυτό είναι ένα κυρίαρχο κομμάτι και θα έλεγα ότι είναι μια βάση πολλών πραγμάτων πριν περάσουμε σε δεξιότητες ε, και σε ορισμένες άλλες ικανότητες σωματικές. Θες πρώτα να χτίσεις μια βάση δύναμης. Θες να χτίσεις μια συνήθεια όπου μπαίνει και φροντίζεις και ενδυναμώνεις το σώμα σου. Λοιπόν, το σώμα είναι το πιο όμορφο δώρο που μας έχει δοθεί, κατά την άποψή μου. Του δίνεις ένα ερέθισμα και σαν ένα avatar σε ένα παιχνίδι RPG, κάνει level up. Κάνεις μια προπόνηση και παίρνει XP και περνάς στο επόμενο level και ξεκλειδώνεις το επόμενο σπαθί, το επόμενο όπλο στο οποίο μπορείς να πας στη μάχη τη ζωής και να διεκδικείς αυτά που σου ανήκουν, αυτά που σου αξίζουν και αυτά που ξυπνάνε την ψυχή σου και σε κάνουν να θες να σηκώνεις από το κρεβάτι κάθε πρωί. Οπότε, για ποιο λόγο να κοιμόμαστε πάνω στο πιο όμορφο δώρο του να μπορεί να δίνει ένα ερέθισμα και να γίνει πιο δυνατό. Και μαζί με τη δύναμη που ανεβαίνει να αλλάζει και το σώμα σου. Και μαζί με το σώμα σου που αλλάζει, να αλλάζει και η εικόνα που βλέπει του καθρέφτη. Και μαζί με την πράξη και όλο το ταξίδι τη ανέλυξη, τη αυτοβελτίωση, τη αυτοπραγμάτωση, αλλάζει και η εικόνα η ιδέα που κρατά για τον εαυτό σου και ξαφνικά μπορεί με το γνώθη αυτόν, την αυτοπεποίθηση που έχει χτίσει μέσα από επανελειμμένε πράξει συνειδητέ, να ζει ω μια ανώτερη μορφή του εαυτού σου. Αυτό είναι η γυμναστική. Είναι η δύναμη του να μπορεί να κάνει μια πράξη, καθώ υπάρχουν συγκυρίε που θα σου πάνε κόντρα, αλλά να την κάνει παρόλα αυτά. Και τότε είναι που συνειδητοποιεί ότι η φωνή με στο κεφάλι σου δεν είναι οδηγή τη ζωή σου, αλλά την οδηγεί εσύ που παρατηρεί τη φωνή. Και όσο συμβαίνει αυτό, τόσο σοπάζει η φωνή και φεύγει από το κεφάλι σου και γίνει εσύ οδηγό αντί για συνοδηγό στο δρόμο τη ζωή. Λοιπόν, πάμε να γίνουμε τέρατα πολεμιστές. Πάρα πολλά απλά πράγματα. Τέσσερι ασκήσει δύναμη στι οποίε θες να προοδεύσει. Υπάρχουν και άλλε συμπληρωματικέ. Όμω, αν προοδεύσει σε προασκήσει έλξεων με βάρος, ή προασκήσει έλξεων προς το ένα χέρι και κάθε εβδομάδα καταγράφεις την προπόνησή σου, γράφεις τι έκανες, πόσες επαναλήψεις, πόσα σετ, πόσο διάλειμμα και κάθε εβδομάδα αυτού τους παραμέτρους τους βελτιώνεις είτε με το να αυξήσει το βάρος, να αυξήσει τις επαναλήψεις ή να κάνεις μικρότερο διάλειμμα να αλλάξει το εύρος στο οποίο δουλεύεις έναν παράγοντα τη φορά τότε να είσαι σίγουρος ότι θα βάλεις όγκο, θα βάλεις κρέας πάνω σου και μαζί με αυτό θα χτίσεις την πανοπλία σου. Εντάξει. Ε, και μαζί με αυτό είναι οι ασκήσει όπω η κάμψη σε κατακόρυφο. Ξεκινώ να pike push push-up. Πιέσει πάνω από το κεφάλι σου. Δεν με ενδιαφέρει. Προασκήσει για κάμψη σε κατακόρυφο. Μπορεί να αυτή τη στιγμή να μπει στο YouTube και να βρει οποιαδήποτε tutorial, οποιαδήποτε προάσκηση. Να μου στείλει μήνυμα στο Instagram για οποιαδήποτε βοήθεια. Οι ασκήσει είναι τέσσερι. Σε πρώτη φάση, απλά πράγματα τα οποία δουλεύουν επανειλημμένα μέσα από βίωμα για τον εαυτό μου, για μαθητές, για φίλους, επανειλημμένα. Pistol Squat. Καθίσματα με το ένα πόδι. Μπορείς να προσθέσεις εξωτερικό βάρος, μπορείς να χρησιμοποιήσεις πόρτα από μια καρέκλα έναν τοίχο δίπλα σου για να βγαίνουν οι επαναλήψεις. Nordic. Η πιο δύσκολη άσκηση σωματικού βάρους η οποία όμως δημιουργεί το πιο ανθεκτικό αθλητικό δικέφαλο του ποδιού που Υπάρχει κυριολεκτικά και εννοείται όπω κάθε άσκηση. Υπάρχει τρόπο να την κάνει πιο δύσκολη και πιο εύκολη. Δεν θα μπω σε ανάλυση σε αυτό το βίντεο για να το κρατήσουμε σύντομο, περιεκτικό και juicy. Λοιπόν, πρόοδε σε αυτέ. Χρησιμοποίησε ανάποδε πυραμίδε στι προπονήσει σου. Κάνοντα δύο σετ ζεστάματο των πρώτων δύο ασκήσεων που έχει φόκου στην προπόνηση, α πάρουμε ότι είναι η έλξη και οι πιέσει πάνω από το κεφάλι. Οπότε στι έλξει μπορεί να κάνει μια κοπηλατική. Άμα τώρα ξεκινά και η έλξει είναι το κυρίως, η κυρία προπόνησή σου, μπορεί να ζεσταθεί και με κάποιε απλέ έλξει με το σωματικό σου βάρο. Το ίδιο και με πάικ ή κάποιε κάμψει. Κάνει δύο σετ, 8 με 10 επαναλήψει. Θε να είναι σε ένα 60 με 70% τη δυσκολία σου και μετά περνά στο πρώτο βαρύ σετ της άσκησης της προκειμένης προπόνησης πρώτο βαρύ σετ και δουλεύεις 4 με 6 επαναλήψεις και θες να δουλεύεις σε ένα 80, 80, με 90% θες το πρώτο σετ αυτό να σε τεντώσει εντάξει, θες να νιώσεις τη δυσκολία αλλά πάντα αφήνεις λίγο κάποιες επαναλήψεις στον τεπόζι δεν θες να κοπείς εντελώς καθώς δεν έχει νόημα δεν χρειάζεται να πάμε στα άκρα κάνοντας τη δουλειά Αφήνοντα λίγο, βγάζει στο deposit για να μπορεί να ζήσει και τη ζωή σου να είσαι και δραστήριο. Ε, αυτό εδώ πέρα είναι ένα κλειδί το οποίο δουλεύει αναπόφευκτα θες δε θες. Το δεύτερο set περνάμε σε υψηλότερες επαναλήψεις, χαμηλότερη ένταση. Άμα έκανα έλξεις με κάποιο βάρος και είχα 40 κιλά στην πρώτη άσκηση, κατεβαίνω στα 30, 25 προσαρμόζω τη δυσκολία της άσκησης ή τα κιλά της άσκησης για να βγάλω 6 με 8 επαναλήψεις και τελειώνεις στο τρίτο και το τέταρτο σετ με 8-10 επαναλήψεις. Και έτσι έχουμε περάσει και από το εύρος επαναλήψεων για δύναμη και για ατοχική δύναμη. Έτσι, ε, και σίγουρα με αυτό κάνουμε μια προπόνηση άκρως αποτελεσματική και μόνο ένα set να έκανες και να σου έπαιρνε 10 λεπτά η προπόνηση να είσαι σίγουρος ότι αυτό εδώ πέρα θα σου δώσει gains. Τρει με τέσσερι προπονήσει την εβδομάδα είναι υπέρ αρκετέ. Κάθε session θε να έχει ένα ξεχωριστό focus. Μπορεί να δουλεύει πάνω κάτω σώμα. Μπορεί να δουλέψει σμπρόξιμο, τράβηγμα, κάτω σώμα. Ε, Μπορεί να δουλεύει όλο το σώμα. Αναλόγω το στόχο σου. Αναλόγω τι θε να πετύχει. Όσο πιο, συγκεντρώνεσαι, πιο πολύ συγκεντρώνει σε ένα ε, σημείο του σώματο, τόσο πιο πολύ όγκο θα βάλει. Εξαρτάται τι θε να πετύχει. Θε απλά να έχει ένα αθλητικό σώμα. σω το να δουλεύει κάθε μέρα, όλο το σώμα, σε μικρή, μικρό χρονικό διάστημα να είναι αυτό που θε. Εγώ προπονούμαι με βάση τι εποχέ. Τώρα είμαι σε περίοδο που θέλω να βάλω όγκο, θέλω να αποκτήσω δύναμη. Οπότε δουλεύω πάνω κάτω σώμα και η μία μου προπόνηση έχει κυρίω έμφαση στο τράβηγμα και μετά κάνω και λίγο σμπρόξιμο, η επόμενη θα έχει πιο πολύ έμφαση στο σμπρόξιμο και λίγο τράβηγμα, η επόμενη θα έχει κυρίω έμφαση στο τετρακέφαλο και λίγο πίσω αλυσίδα και το αντίθετο. Αυτέ είναι οι προπονήσει που κάνω, οι ασκήσει που δουλεύω είναι αυτέ που βλέπει και από εκεί τελειώνω πάντα με rest pause ε, ασκήσεις που είναι ασκήσει συμπληρωματικέ, είναι εκεί που δουλεύουμε ουσιαστικά τον αδύναμο σύνδεσμό μα. Μπορεί για τι έλξει να είναι να δουλέψω κοπηλατική, να δουλέψει κοπηλατική με ένα χέρι, να δουλέψω μονάχα το δικέφαλό μου για το κλείδωμά μου στην κορυφή. Έτσι. Ε, Όποιο θέλει βοήθεια με αυτό πιο συγκεκριμένο, χαρά να βοηθήσω. Μπορεί να μου στείλει στο Instagram ανά πάση στιγμή ή να μου αφήσει ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Πώ κάνουμε rest pause. 8 με 10 επαναλήψει επί 3 set, max κάνει 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα ανάμεσα από τα set. Δηλαδή, κάνεις 30 επαναλήψεις σε ένα σετ ή τρία μικρά σετ με 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα ανάμεσα. Αυτό δουλεύουμε τη σαρκοπλασματική μας υπερτροφία και είναι αυτό το οποίο μας κάνει να φουσκώνουμε και είναι, δουλεύουμε την καρδιά μας πολύ έντονα και παράλληλα θα δεις φοβερό, φοβερό ε, μυϊκή ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτά για την προπόνηση. Τρει με τέσσερι εβδομάδε προοδεύει, ασκήσεις κλειδιά, καταγράφει την προπόνησή σου για να ξέρει και να έχει ένα σημείο αναφορά από το οποίο μπορεί να προοδεύσει. Διατροφή, νηστεία. Το σώμα μα είναι το μεγαλύτερο δώρο και η πιο έξυπνη τεχνολογία που υπάρχει στον πλανήτη και ο σκοπό του είναι πάντα να σε θεραπεύει να σε καθαρίζει, να σε αποτοξινώνει και κάνει ό,τι είναι εφικτό και στο χέρι του για να σε κρατήσει υγιή, να αποφεύγεις τραυματισμούς, να αποφεύγεις αρρώστιες. Ε, όμως όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η ατελείωτη νοημοσύνη μπλοκάρεται γιατί μπορεί να κάνει μονάχα ένα πράγμα τη φορά. Ή θα αποτοξινώνεις, θα κάνεις η κυταρική επισκευή ή θα κάνεις πέψη. Οπότε αν εσύ συνέχεια μπουκώνεις φαγητό στο στόμα σου και σαν ζώο, δεν πρόκειται να αφήσει το σώμα να κάνει τη δουλειά για την οποία προορίζεται. Οπότε, όσο κάνεις νηστεία, ένα, αποτοξινώνεσαι, τον βοηθάς να χτίσει τους μυς που κατέστρεψες μέσω της προπόνησής σου, ανεβάζει το ανοσοποιητικό σύστημα και γενικά μένεις νεότερος για περισσότερο. Συν το ότι καθαρίζεις το στομάχι σου το οποίο Μπορεί να έχει τροφέ που έχουν μείνει εκεί πέρα εδώ και τέσσερα χρόνια από σαβούρι και επεξεργασμένα φαγητά. Νηστεία. Πρώτε 4 με έξι ώρε μπορεί να ξεκινήσει με μία ώρα και κάθε εβδομάδα να, την, να το ανεβάζει. Αλλά η νηστεία είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει στον εαυτό σου για την αποτοξίνωσή σου. Και πέρα από αυτό, οι αρχαίοι, Έλληνα, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι όταν κάνει νηστεία έρχεσαι πολύ πιο κοντά με το, με το Θείο, με το Θεό. Και αυτό ισχύει 100% οι ανώτερες ιδέες, οι, οι λύσεις που έχω βρει στο προβλήματά μου, οι καταστάσεις στις οποίες φτάνω είναι απερίγραπτες. Η δόνηση στην οποία βρίσκομαι και η διάβια στην οποία βιώνω την πραγματικότητά μου δεν έχω φτάσει ποτέ την ώρα που έχω καταναλώσει κάποιο γεύμα παρά μόνο με την νηστεία. Τη διάρκεια της νηστείας χάνεις πάρα πολλά υγρά. Είναι πολύ σημαντικό να ενυδατώνεσαι σωστά. Πρώτο πράγμα το πρωί, πάρε νερό ιδανικά από κάποια πηγή, στύψε ένα λεμόνι μέσα και άμα δεις ότι το, τα ούρα σου είναι κίτρινα μπορείς να προσθέσεις λίγο αλάτι μέσα καθώς τα άλλα τα βοηθάν κυριολεκτικά στην ενυδάτωσή σου γιατί αυτά είναι που αποθηκεύουν το νερό στον οργανισμό σου ε, και όταν κάνουμε νηστεία και κατουράμε συνέχεια είναι σαν να ξεπλένουμε αυτά τα άλατα και έτσι μπορείς κυριολεκτικά να αφιδατωθείς πίνοντας νερό. Λοιπόν, όταν έρχεται η ώρα για το γεύμα. Φάει αρκετή πρωτενη. Δεν με νοιάζει αν είσαι vegan, αν τρως κρέας, ηθικά ή μη και πώ νιώθει. Απλά φάει πρωτενη. Ή φάει αμινοξέα, η πιο, η πιο, εύκολη στην πέψη μορφή πρωτεϊνών που χρειάζεται το σώμα. Όμω, αν κάνει προπόνηση, καταστρέφει και αυτό που με το οποίο χτίζει είναι η πρωτενη σου. Οπότε θε να είναι αρκετέ και στη διαθεσιμότητα. Εγώ έχω βρει το κρέας να μην μπορεί να αντικατασταθεί και να δουλεύει το ίδιο αποτελεσματικά στην αποκατάσταση μου και στη σωματική μου δόμηση. Αυτή είναι η προσέγγιση μου, άκουσέ την και ακολούθα την ή κάνε αυτό το οποίο εσύ ξέρεις καλύτερα. Ανέπτυξε το ιστορικό σου μάτι για να παρατηρήσεις σκέψη σου αλλά ανέπτυξε και το ιστορικό σου αυτή για να ακούς το σώμα σου. Λοιπόν, δύο γεύματα και ένα τρίτο ελαφρύ είναι πέραν μα πέραν αρκετό για να χάσει περί τα κιλά και να χτίσει ακόμα ε, και μεγαλύτερο όγκο και να βάλει ε, κιλά πάνω σου. Πάρα πολύ σημαντικό το τελευταίο γεύμα. Φάτο πριν, τρει ώρε πριν τον ύπνο. Γιατί για τον ίδιο λόγο που εξήγησα για το fasting, για την ιστεία. Το βράδυ, όταν πέφτεις για ύπνο, ο σκοπός είναι να Δεν ξεκουράζεσαι αν δίνεις δουλειά στο σώμα σου όλο το βράδυ να επεξεργάζεται και να κάνει πέψη το φαγητό το οποίο μπούκουσε λίγο πριν ξαπλώσει για ύπνο. Το συντομότερο, φά το τελευταίο σου γεύμα, το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό ύπνο θα έχει, καλύτερη αποκατάσταση, καλύτερη ενέργεια, πιο πολύ όρεξη και θα είσαι γενικά μια θετική παρουσία την οποία όλοι οι άνθρωποι θέλουν να παρευρίσκονται. Ήπνο. Πρέπει, παιδιά, φίλοι μου, πρέπει να γίνουμε στη σήμερα ημέρα στο στοικιστές αν δεν χρησιμοποιούμε το ίντερνετ, τον υπολογιστή την τηλεόραση, το κινητό με πρόθεση και συνειδητή χρήση γινόμαστε κάτι χειρότερο από ζώο αυτή η, υπερ, η υπερκατανάλωση και η υπερπληροφόρηση έχει καταστρέψει και έχω χάσει φίλους επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν τις ρομές τους επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν την κατανάλωσή τους και εγώ ο ίδιος έχω πέσει άπειρες φορές σε αυτή την παγίδα και παρατηρώ έντονα πόσο υψηλή είναι η τιμή την οποία πληρώνω κάθε φορά που χάνομαι στο ένα scrolling γιατί καταλήγουμε να πέφτουμε σε λούπες σύγκριση με άλλον ε, δεν έχουμε πλέον καν το για να πάμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για μας οπότε Βάλε ένα widget στο κινητό, δε την κατανάλωση που έχει καθημερινά στην οθόνη σου, διέγραψε εφαρμογέ που δεν χρειάζεσαι. Ειλικρινά, αν δεν βγάζει χρήματα από το Instagram, διέγραψε το. Διέγραψε το για μια εβδομάδα απλά για να δει τι θα κάνει στη ζωή σου και ξαφνικά πόσο χρόνο θα έχει στη ζωή σου, πόση ενέργεια, πόσο focus μπορεί να διοχετεύει εκεί που θε και έχει σημασία για σένα. Όλα θα είναι εκεί και θα σε περιμένω όταν ξανακατεβάσει αυτή τη διαολεμένη εφαρμογή ή χτίσει μια επιχείρηση, ζει ελεύθερα και γίνει ο δημιουργό τη ζωή σου χρησιμοποιώντα τα social media. Όλα είναι στο χέρι σου. Μπορεί να βρει δικαιολογίε, μπορεί να βρει και λύσει. Όλα είναι στο χέρι σου. Λοιπόν, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Μηδέν κινητό το πρωί. Το πρωί, τι να σου πω, το κινητό να είναι στην άλλη άκρη του δωματίου, να χτυπήσει η ξυπνητήρια αν χρειάζεται, πήγαινε κλείστο και βγει περπάτα. Βγει περπάτα και βάλε φυσικό φως στα μάτια σου όσο πιο σύντομα γίνεται. Το Όταν ξυπνάς το πρωί η εγκεφαλική σου συχνότητα είναι ακόμα στα κύματα θ και ανεβαίνει σιγά σιγά στα κύματα α. Που σημαίνει ότι ο εγκέφαλός σου είναι πολύ πιο εύκολα προγραμματίσιμος, πολύ πιο εύκολα ελεγχόμενος και δεν υπάρχει φίλτρο και κάποια κρίση στο τι θα δουν τα μάτια σου. Οπότε αν πρώτο πράγμα ανοίξει και το παίξει σε μια τσόντα, είναι ότι χειρότερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις για τον αυτό σου. Ε, οπότε δώσε χώρο να υπάρξεις εσύ με τον εαυτό σου το πρωί, εσύ και ένα τετράδιο, εσύ και η φύση, εσύ και η ηρεμία, εσύ και η αναπνοή σου, εσύ και το σώμα σου, εσύ και αυτά που είναι σημαντικά για σένα. Μην αφήνεις ένα κινητό και οι πληροφορίες που σου δίνει αμάσυτα να καταστρέφουν την ποιότητα της υπόλοιπη μέρας. Το πώς ξεκινάς την ημέρα σου είναι τεράστιο. Και για τον ύπνο σου μετά, αλλά και για την ποιότητα και την ενέργεια που θα έχει κατά τη διάρκεια τη. Οπότε, είπαμε, ήλιο πρώτη ώρα το πρωί, εγώ αγαπάω, λατρεύω να ανεβάζω του παλμού μου νωρί το πρωί. Σου είχε τύχει σίγουρα το βράδυ όταν πέφτει για ύπνο, είσαι μέσα στην καύλα από όριξη, ενέργεια, ιδέε, ενθουσιασμό να κάνει καινούργια πράγματα. Και να λε όταν ξυπνήσω, θα κάνω τάδε, τάδε, τάδε και ξυπνά το πρωί και έχει κατάληψη. Δεν έχει την ενέργεια που θες, δεν βρίσκει το, νόη, το νόημα, το λόγο. Μην εμπιστεύεσαι αυτή τη σκέψη. Μην εμπιστεύεσαι τίποτα γενικά αφού βγει στον ήλιο και περπατήσει πρώτον. Και δεύτερον, αφού ανεβάσει του παλμού σου κάνοντα μια άσκηση συναπνών, κάνοντα ε, σκινάκι ή κάνοντα ένα μικρό σπριντ. 30 δευτερόλεπτα. Δεν με να κάνει κάτι για προπόνηση. Με νοιάζει να καταλάβει το. Να ανεβάσει τον παλμό τη καρδιά σου για να στείλει οξυγόνο στο κεφάλι σου. Τίποτα άλλο. Όπω παίρνει ανάσα το πρωί. Έτσι θέλει και το μυαλό να πάρει μια βαθιά ενυδατωτική, οξυγονωτική ανάσα το πρωί και θα δεις ότι η σκέψη σου θα αδειάσει, θα καθαρίσει και θα έχεις πολύ πιο περισσότερη δύναμη να πας να εκτελέσεις αυτά τα οποία θες να εκτελέσεις στην ημέρα σου. Λοιπόν, αφού πέσει ο ήλιος, τα μάτια μας γίνονται πολύ πιο ευαίσθητα στο φως. Τα μάτια μας είναι αυτά τα οποία κυριολεκτικά προγραμματίζουν τον κυρικάδιο ρυθμό μας που ευθύνεται κατά πάρα πολύ για τον ύπνο και τον την ποιότητα του ύπνου στην οποία μπαίνουμε. Οπότε, το πρωί θέλουμε πάρα πολύ φω, το βράδυ θέλουμε λιγότερο. Είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι. Οπότε, τα φώτα, οι οθόνε, το μπλε φω, μπορεί να, σε, να καταστρέψει και ολικά την ποιότητα του ύπνου σου και η μακροπρόθεσμα αυτό να φέρει πολύ, πολύ δραματικά ε, πράγματα στη ζωή σου. Οπότε, αφού πέσει ο ήλιο, κράτα χαμηλά το φω. Βάλε ένα φίλτρο στην οθόνη του κινητού σου. Όσο πιο νωρί κάνει προπόνηση, τόσο πιο εύκολα και βαθιά θα κοιμηθεί το βράδυ το υπνοδιωμάτιό σου είναι για ύπνο. Μη σου πω ακόμα και σεξ κάνει αλλού. Αγκύρωσε αυτό το χώρο ως ένα ναό, ως ένα ιερό μέρος στο οποίο πας να αναπαυτείς, να χτίσεις, να αναδομήσεις, να αποτοξινωθείς και κυριολεκτικά να φύγεις στον αστερικό κόσμο και να συλλάβεις ανώτερες ιδέες που θα βάλεις στη ζωή σου και θα σε φέρουν πιο κοντά στον ιδανικό σου αυτό, στα ιδανικά τη ζωή σου. Οπότε, όχι τηλεόραση στο, όχι κινητά στην κρεβατική κάμερα. Δεν βλέπει ταινία πριν τον ύπνο. Άμα θε να δει την ταινία, δεν την νωρί. Δύο ώρε πριν τον ύπνο αποφεύγει γενικά το να έχει ε, μπλε φω στα μάτια. Άμα θε να πα τη ζωή σου σε ένα άλλο επίπεδο και σωματικά και νοητικά. Βοηθάει πάρα πολύ να κάνει κάποια μορφή πρακτική πριν τον ύπνο, όπω μια μορφή διαλογισμού, γιογκανίτρα, μια αυτούπνωση κάποιες ασκήσεις αναπνοών, οτιδήποτε γιόγκα, οτιδήποτε μπορεί να σε βάλει στο να χαλαρώσω το νευρικό σύστημα μέσα από όλη τη δραστηριότητα της ημέρας. Και εγώ λατρεύω γενικά να κάνω ένα πιθαγόρι διαλογισμό κάθε βράδυ. Και λογικά υπομονώ να έρθει η στιγμή να κάνω αυτό το διαλογισμό το βράδυ. Όπου απλά ανατρέχω από την ημέρα με το που κλείνω τα μάτια μου αρχίζω και ζω τη μέρα μου ανάποδα. Πώς πήγα και ξάπλω στο κρεβάτι, τι έκανα πιο πριν, πιο συνάντησα, τι έκανα, τι έπραξα και τα ζω όλα από πρώτο πρόσωπο ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξω τη, τη μνήμη μου, την προσοχή μου. Και κάνοντας ερωτήσεις όπως το τι πήγε καλά, που έπραξα καλά μέσα στη μέρα, τι, τι έκανα και με έκανε περήφανο και πραγματικά πορώσουμε τον εαυτό σου. Έκανες γυμναστική, πήγες για περπάτημα, για τη διατροφή σου, έγραψες το στόχο σου. Έκανες μια ωραία ε, διάδραση με έναν άνθρωπο τι δεν έκανες καλά. Πού ήσουν να... Πού, ήσουν Πού ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Πού φέρθηκες χωρίς τιμή. Χωρίς δίκαιο. Χωρίς κουράγιο. Σημείωσέ τα. Σημείωσέ τα. Στο τετράδιο του νου σου. Κράτα τα καλά. Κράτα αυτά που δεν έπραξε καλά. Και δες τι δεν έκανες ως τρίτο. Τι δεν έκανες από τα πράγματα τα οποία είπες ότι θες να κάνεις. Κάνοντας αυτό το οποίο με την εξάσκηση θα καταλήγει να σου παίρνει 5 λεπτά, την πρώτη φορά μπορεί να σου παίρνει 10-15 επειδή θα χάνεις την προσοχή σου, θα ανατρέχεις, θα ξεχνάς τις ξεκίνησεις και σε παίρνει η σκέψη μπάλα, όμως εκεί σαν bulldog θα το φέρνεις πίσω, πίσω, πίσω σε αυτές τις ερωτήσεις και στο τι έκανες μέσα στη μέρα. Τεράστιο κλειδί, αν κάνετε αυτά τα πράγματα είναι απλά, θα φέρει τεράστιες τεράστιες δραματικές ε, αλλαγές στη ζωή σας και θα κλείσουμε με το να ζεις ένα δυναμικό δραστήριο τρόπο ζωής mm. θα μπορούσα να πω πάρα πολλά εδώ πέρα όπως το να κάνεις ε, διάφορα χόμπι, παρκούρ, ε, αναρρίχηση ε, κάποια άλλη δεξιότητα, κάποια άλλη πρακτική όμως εγώ θέλω απλά να δώσω έμφαση στο περπάτημα καθόμαστε όλη μέρα μπροστά από μια οθόνη, καθόμαστε όταν τρώμε, καθόμαστε όταν πίνουμε καφέ, καθόμαστε, καθόμαστε, καθόμαστε. Πέρα από το πόσο καταστροφικό είναι αυτό για το σώμα μας, πόσο καταστροφικό είναι για την πέψη μας, πόσο καταστροφικό είναι για την... Πάρε ένα απλό concept. Είμαστε 70% νερό. Τι συμβαίνει το νερό όταν μένει στάσιμο, μουχλιάζει, γίνεται πράσιμο, πράσινο, πράσινο. Είναι το ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη μικροοργανισμών και αρρώστιχης. Οπότε, όταν κάνεις γυμναστική, όταν περπατάς κάθε μέρα, είναι σαν να αναζωογονώνεις και να φέρνεις ζωτική ενέργεια πίσω στο σώμα σου, πίσω στο ναό σου. Οπότε, εγώ στοχεύω για 10.000 βήματα την ημέρα, τα οποία τα χωρίζω σε 3-30 λεπτά. Απλό, απλό, απλό. 30 λεπτά σου φαίνονται πολλά. Κάνε 3 δεκάλεπτα. Απλά βάλε τη συνήθεια του να περπατά κάθε μέρα. Θα κάνει φοβερά πράγματα στην, ε, στο να χάσει βάρο, να γραμμώσει και ειρηνικά περπατά και χάνει περιτά κιλά. Γίνεσαι μια μηχανή καύση λίπου περπατώντα. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το κάνω για, κυρίω για τη διάβια που μου φέρνει, για τι ιδέε στι οποίε συνδέομαι, για την ηρεμία που μου φέρνει. Ε, γιατί είναι ο χρόνο για μένα, είναι για συλλογισμό. Είναι ο χρόνο να συνδεθώ στο παρόν και απλά να απολαύσω και να είμαι ευγνώμων για το που είμαι, που ζω, τι κάνω. Ανέφερα και για τον ύπνο, αν μπορεί. Πρώτο πράγμα το πρωί να σηκωθεί να περπατήσει, είσαι νικητή. Κάνουμε νηστεία μεσημέρι και μετά απόγευματάκι προ βράδυ. Ε, αν μπορεί να το κάνει μετά απόγευματα θα κάνεις τρομερά φοβερά καλά στην πέψη σου. Θα βοηθήσει πάρα πολύ το σώμα σου να μην κάνει αχρίαστη στη δουλειά, παραπανήσια δουλειά με την τροφή που καταναλώνεις. Και όπως σου είπα, μπορείς να το κάνεις μόνος σου, εσύ και η σκέψη σου, διαλογιστικό περπάτημα. Αν είσαι κοντά σε φύση, σε κάποιο πάρκο, στο συστήνω ανεπιφύλακτα, βγάλε και τα παπουτσάκια σου, γιό σου, αν έχει ήλιο, βγάλε τα ρούχα σου και άσε τον αέρα να χτυπήσει το κορμί σου, άσε τον ήλιο να ζεστάνει και να είναι το στο δέρμα σου, να σε βοηθήσει στην πέψη. Αντί να πίνεις καφέ όλη μέρα σε μια καυτέρια, μπορεί να πάρει ένα φιλαράκι μαζί και να μιλήσετε για οτιδήποτε έχει ανάγκη. Πολλέ φορέ ακούω κάποιο podcast, κάποιο audiobook, κάποιο βίντεο. Ε, και τελευταίο για το δυναμικό τρόπο ζωή είναι να κάνει μικρά σνακ κίνηση. Όπω το να κάθεσαι μισή ώρα στην υπολογιστή, πήγαινε η κρεμά σου για ένα λεπτό. Απλά βάλει στη συνήθεια της καθημερινότητάς σου ανάμεσα από καθιστική στάσιμη ζωή να βάζεις κάτι το οποίο σε ενεργοποιεί. Μπορεί να κάθεσαι στο πάτωμα και να περνάς από διάφορες στάσεις βαθύ, βαθύ καθίσματος το οποίο σε βοηθάει στην ευλογησία σου, βοηθάει στην ανα, αναζωογόνηση, στην ενεργοποίηση ορισμένων μειών και να μπαίνει σε εύρη κίνηση τα οποία έχεις να μπει από τότε που είσαι μικρό παιδί. Ε, απλά, απλά πράγματα. Μπορεί να είναι να μάθει μια καινούργια δεξιότητα. Μάθε κατακόρυφα, μάθε να κάνει ζωγκλερικά. Μάθε να παίζει κιθάρα. Διάβασε ένα βιβλίο. Γενικά, βάλε μικρά, μικρέ, μικρέ ενέσιμε. Ενέσιμα δεκάλεπτα τα οποία αναζωογονούν και φέρνουν αξία στη ζωή σου και χτίζουν ε, την προσωπικότητα, τη ζωή, το σώμα, το νου, το ήθο το οποίο σε εκφράζει. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Πες μου σε σχόλια τι σε βοήθησε τι θα πράξεις, τι θα κάνεις και πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο αυτό σε μέλλον. Στείλουμε μήνυμα στο Instagram αν θες κάποια συγκεκριμένη βοήθεια και μπορείς να μπούμε, να μπούμε στο community όπου όλα αυτά είναι απλά αναπόφευκτα γιατί όταν τα κάνεις με μια παρέα, τα μοιράζει καθημερινά, ο σκοπός γίνεται μεγαλύτερος από σένα, ανήκει σε μια οικογένεια ομοειδεατών οι οποίοι αφιερώνουν τη ζωή του στην αυτοβελτίωση του στην αυτογνωσία του, γιατί ξέρουν ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, στη συλλογική συνείδηση πρέπει να ανεβάσουμε πρώτα τον εαυτό μα. Οπότε, πάρε ευθύνη για τη ζωή που ζει, πάρε ευθύνη για το σώμα που σου δόθηκε και αξιοποίησε το, εξερεύνησε το. Γίνει η καλύτερη γαμημένη έκδοση που μπορεί. Και εκπαίδευση, εκπαιδεύσου. Αναζήτησε γνώση, όπω αυτό το βίντεο. Άνοιξε ένα βιβλίο, πάρε μια πληροφορία. Και κοίτα από τους ανθρώπους που παίρνεις οποιαδήποτε πληροφορία τα αποτελέσματα τα οποία έχουν. Αν δεν σου αρέσει το αποτέλεσμα που έχω στη ζωή μου σωματικά ή η ζωή που ζω μην με ακούς γιατί αυτά που σου μεταφέρω είναι αυτά που με έφεραν εδώ που είμαι. Αν δεν σου κάνει πήγαινε σε κάποιον που σε πορώνει και σε βοηθάει. Και λογικά αυτό που θα σου μεταφέρει ως πρακτική είναι αυτό το οποίο του έφερε το αποτέλεσμα. Αλλά δες να έχει συνοχή ο λόγος του με τις πράξεις του και τα το αποτελέσματα που έχει πάνω του. Αυτά. Μάγκες μου, καλημέρα. Get Lucid, πάμε να τα σπάσουμε όλα. Η ζωή είναι για μας. Το 24 είναι δικό μας.